Θα κρατήσει ο Τέζος για το γενικό γραμματέα. Κάνετε, καλησπέρα. Χαίρετε. Αντιπρόεδρε του Πολιτισμού, κύριε Γραμματέα του Δήμου, Δημοτική Σύμβουλη, εκπρόσωποι των Συλλόγων, του Στρατού, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της διοίκησης του ομίλου μας, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μου συγχωρευτική μας εκδήλωση. Ευχόμενη καλή χρονιά και το νέο έτος να φέρει σε όλους μας υγεία, ειρήνη και ευημερία. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχόμαστε μια δημιουργική θητεία για το καλό του τόπου μας και ως όμιλος δηλώνουμε ότι ελπίζουμε στην αγαστή συνεργασία με το Δήμο Νάου σας στα θέματα διαφύλαξης και προβολής της ζώσης παράδοσης της πόλης. Σας προσκαλώ στο Δήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό. Για έναν λόγο. Γιατί όλοι όσοι είμαστε εδώ ανυπομονούμε να θαυμάσουμε τα παιδιά μας. Οπότε να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, με υγεία, με επίτευξη των στόχων του καθενός, να ευχηθώ στον Όμιλο, στα μέλη του Συμβουλίου, στους χοροδασκάλους και στα παιδιά μας, να συνεχίσουν με την ίδια αγάπη, με την ίδια ζέση, να μεταδίδουμε την ψυχή της Νάου σας σε όλους μας. Θα είμαστε κοντά, θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τον τόπο μας με τρόπο που να μας κάνει περήφανος. Να είστε καλά, να απολαύσουμε τα παιδιά μας, καλή χρονιά και σύντομα καλές αποκρίες. Να είστε καλά. Η προστασία, διατήρηση και απρόσκοπτη συνέχιση του εθίου μας βασίζεται πάντα στο τρίπτυχο «Μεράκι, προσφορά, ανιδιοτέλεια».
και τα μέλη του ομίλου μας που ακολουθούν το παραπάνω τρίπτυχο με περίσσιο ζήλο, οφείλουμε να τα τιμούμε. Για τον λόγο αυτό, παράλληλα με τη διεξαγωγή της ετήσιας μουσικοχορευτικής μας εκδήλωσης, βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να τιμήσουμε δύο ξεχωριστές προσωπικότητες που βρίσκονται κοντά μας, οι οποίες, με την ιδιαίτερη προσφορά και το έργο τους από τη θέση του Προέδρου, συνέδραμαν τα μέγιστα στην ανάδειξη και προστασία του Συλλόγου και του Εθήμου. Πέραν των τόσων άλλων, αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά τη θητεία τους ως Πρόεδροι του Ομίλου και μέσα σε δύσκολες συγκυρίες, κατάφεραν να κρατήσουν το έθιμο όρθιο ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια περιθωριοποίησης και εμπορευματοποίησής του. Επιπλέον, συνέδραμαν στην αγορά και αποκατάσταση του Σαμοτρεβίου Μάκη, που από το 2000 αποτελεί ιδιόκτη στέγη, από το 2010 έδρα πλέον του Ομίλου και ταυτόχρονα σήμα κατά τεθέ της βιομηχανικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης μας. Τις δύο αυτές ξεχωριστές προσωπικότητες αξίζει να τις τιμήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Για τον λόγο αυτό, η διοίκηση του Ομίλου αποφάσισε ομόφωνα να αποδώσει στον Άγρη Γεώργιο και στον Ζαχαριάδη Γεώργιο τον τίτλο του επίτυπου Προέδρου ως ελάχιστο φόρο τιμής στην εξαιρετική τους προσφορά. Τους προσκαλώ λοιπόν στο βήμα να τους απονείμω εκ μέρους της διοίκησης του Ομίλου το δίπλωμα τιμής και την αναμνηστική πλακέτα του επίτυπου Προέδρου. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου για αυτή τη μεγάλη τιμή που μου γίνεται απόψε. Εδώ και 17 περίπου χρόνια σταμάτησα να συμμετέχω ενεργά στις δραστηριότητες του Ομίλου, αλλά δεν έπαψα ποτέ να αγαπώ και να νοιάζομαι για αυτό το μοναδικό μας έθιμο. Ένα έθιμο που από πολύ μικρή ηλικία άρχισε να υπηρετώ συμμετέχοντας ως μικρός χορευτής. Μεγαλώνοντας, είδα να δημιουργείται σε ένα μικρό γραφείο από κάποιους ανθρώπους με πολύ μεράκι και πολύ αγάπη για το έθιμο ένα σύλλογος. Ένα σύλλογος που σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, άρχισε να μεγαλώνει. Όλο και περισσότερα μέλη, όλο και περισσότεροι χορευτές, όλο και περισσότερες δραστηριότητες. Η ανάγκη για μεγαλύτερο χώρο στέγασης έγινε στόχος, που στο τέλος τον πετύχαμε. Απέκτησε όμιλο στο δικό του παραδοσιακό κτίριο, που είναι ένα πραγματικό στολίδι για την Άωση. Χαίρομαι που ως χορευτής, ως χοροδιδάσκαλος, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως Πρόεδρος, έβαλα κι εγώ ένα λιθαράκι σε αυτή την εξέλιξη του ομίλου μας. Θέλω να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων που συμπορεύτηκαν μαζί μου όταν ήμουν Πρόεδρος, όπως και όλους τους χορευτές και χορεύτριες, καθώς και όλα τα μέλη του Ομίλου που με εμπιστεύτηκαν και με στήριξαν, γιατί χωρίς συλλογική προσπάθεια δεν γίνεται τίποτα. Χαίρομαι που αυτή η συλλογική προσπάθεια συνεχίζεται από το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, από τους χορευτές και χορεύτερες, από τα μέλη του και φίλους του Ομίλου. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για αυτή τη μεγάλη τιμή. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και δημιουργικότητα.
για πολύ λίγο όμως. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, εκπρόσωπε των συλλόγων, κυρίες και κύριοι. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Τίποτα δεν προχωράει από μόνο του και τίποτα δεν εξελίσσεται και δεν πετυχαίνει χωρίς ζήλο, μεράκι και προσπάθεια. Κανένας δεν μπορεί μόνος του να φέρει εις πέρας κάτι τόσο σοβαρό, γιατί χρειάζεται πάντα μεγάλη και διαρκής προσπάθεια. Μιλάω φυσικά για το έθιμο που εκφράζει και συγκινεί όλη την πόλη και το σύλλογό μας που ιδρύθηκε για να το προστατεύσει κυρίως, αλλά και να το προβάλλει. Η συνεχής ενασχόληση με το έθιμο και κατ' επέκταση με το σύλλογο ήταν και είναι συστατικό της ύπαρξής μου, υποχρέωση και ανάγκη ταυτόχρονα. Θυμάμαι σήμερα με συγκίνηση όλη τη διαδρομή εδώ και 55 χρόνια. Από μικρό παιδί που έγινα πρώτη φορά μέχρι σήμερα σε διαφορετικούς διαχρονικά ρόλους. Μέσα σε αυτούς, εκτός του ρόλου του χορευτή για πολλά χρόνια, ήταν και η συμμετοχή στη διοίκηση του Ομίλου, αλλά και η Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Θυμάμαι τις πρώτες πρόβες που κάναμε στο ψυγείο του Τσουφλιάνου, το ισόγειο του Μπάιτσι, στην αίθουσα κάτω πάνω από το Δημοτικό Θέατρο και στο υπόγειο επί της Βενιζέλου. Μεταφερθήκαμε στη συνέχεια στο ισόγειο δίπλα στο Ζέμο και τελικά αυτό που καταστάθηκε στο κτίριο Μάκη που είχαμε σαν σύλλογος αγοράσει. Η αγορά, η ανακατασκευή του κυρίου κτιρίου και η ανακατασκευή του προσκτήσματος ήταν οι τρεις φάσεις ολοκλήρωσης του μεγάλου εγχειρήματός μας. Αυτές συνέβησαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 χρόνων και κάνει και τους τρεις μας ιδιαίτερα περήφανος. Θυμάμαι από τις πρώτες μας εκδηλώσεις στην Καστανερή, στο Γαρέφη, στο Δίο, στο Τριεθνές, στη Θράκη με την Τώρα Στράτου, στη Χίο, μέχρι τις εκδηλώσεις όλη την Ευρώπη σε μεγάλα φεστιβάλ, όπου ο όμιλός μας πάντα εντυπωσίαζε και διακρινόταν. Σημαντικότερο όλων όμως ήταν το γεγονός ότι διατηρήσαν όσο γίνεται την αυθεντικότητα του εθήμου παρά τις μικρές αλλαγές που συντελούνται σε κάτι που είναι ζωντανό και τελείται διαμέσου των χρόνων. Θεωρηθήκαμε βάρβαροι που αντισταθήκαμε στην εκμετάλλευσή του και στην εμπορευματοποίησή του. Δεν επιτρέψαμε στην αλλίωσή του προκειμένου να γίνει ελκυστικότερο τουριστικό προϊόν. Τελικά θεωρώ ότι δικαιωθήκαμε για τις επιλογές μας, αν κρίνουμε από την πορεία του εθήμου μέχρι σήμερα. Θέλω λοιπόν και εγώ να ευχαριστήσω όλους όσους υπηρέτησαν με τον τρόπο τους το έθιμο και τον όμιλό μας. Τα μέλη των διοικήσεων, τους χορεδασκάλους, τους οργανωπαίκτες, τους χορευτές και τις χορεύτριες, τις οικογένειές τους, τα μέλη και τους φίλους από την αναβίωση του εθήμου και από την ίδρυση του συλλόγου μέχρι σήμερα. Να ευχαριστήσω την οικογένειά μου με στήριξη με όλους τους τρόπους αυτή μου τη διαδρομή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο για τη σημαντικότατη τιμή που μου γίνεται. Είναι δεδομένο για μένα ότι αυτή η τιμή μου γεννά περισσότερες ευθύνες ώστε να είμαι, αν είναι αυτό δυνατό, πιο κοντά από ό,τι είμαι σήμερα στο έθιμο και στον όμιλό μας. Σας εύχομαι όλους χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη και προκοπή. Σας ευχαριστώ. Τελειώνοντας, η απόψινή μας μουσικοχορευτική εκδήλωση είναι αφιερωμένη στα 120 χρόνια από την έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα. Ενός αγώνα, βέβαια, που ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, αφού η Νάουσα ήταν πάντα παρούσα σε κάθε προσκλητήριο κάλεσμα για την απελευθέρωση της πατρίδας και την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στη Μάνα Ελλάδα. Η περίοδος όμως αυτή, από το 1904 έως το 1908, παραμένει αντάξια της εποπίας του προγόνου μας στα 1822. Γιατί πλέον μιλάμε για μια Νάουσα που ξαναγεννήθηκε μέσα από τις τάχτες της. Θεράπευσε τα βαθιά τραύματα του Ολοκαυτώματος και πλέον, μέσα στα βάσανα της Οθωμανικής Σκλαβιάς, είχε να αντιμετωπίσει το ζήτημα της εθνικής και θρησκευτικής της ταυτότητας. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που την περίοδο εκείνη μια πόλη με ακρευρές ελληνικό στοιχείο επιλέχθηκε μετά τη Θεσσαλονίκη ως το δεύτερο στρατηγείο Μακεδονικού Αγώνα. Καλή διασκέδαση.
Συγκρίνοντας διαχρονικά τις υπόλοιπες περιοχές της, θα παρατηρήσουμε ότι το Βέρνιο και τα Πιέρια πρωτοστάτησαν στην κλεφτουργία και στον αρματολισμό. Αυτό οφείλεται βέβαια στην ορεινή και δυσπρόσιτη φύση του τόπου, αλλά κυρίως στην υπεροχή του ακρεφνούς ελληνικού πληθυσμιακού στοιχείου. Είναι επίσης ολοφάνερο ότι στις προαναφερθείς περιοχές ουδής Σλάβος αρματολός κλέφτης εμφανίζεται, παρόλο που στις παιδινές περιοχές υπήρχαν Βούλγαροι, Δουλοπάροι και Τούρκο. Μετά από τις αποτυχημένες εκτελήσεις της Νάουσας και της Χαλκιδικής στα 1822, αλλά και του Λιτοχώρου στα 1878 ενάντια στον Οθωμανό κατακτητή, η Μακεδονία παρέμεινε για μερικές ακόμη δεκαετίες σκλαβωμένη και αποκομμένη από το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, το οποίο είχε να αντιμετωπίσει μια σειρά από σοβαρά εμπόδια. Στην προσάρτηση του ζωτικού για την Ελλάδα γεωγραφικού, θρησκευτικού και εθνοφυλετικού στοιχείου. Μετά τη δημιουργία της Βουλγαρικής Εξαρχίας στα 1872 και της αποκοπής από το Πατριαρχείο, εντατικοποιήθηκε ο αγώνας των Βουλγάρων, ώστε να ενταχθούν σε αυτή ως το δυνατόν περισσότεροι πληθυσμοί και να εδραιωθεί η ιδέα της Μεγάλης Βουλγαρίας. Διαδραματίστηκε τιτάνιος αγώνας σε θρησκευτικό, διπλωματικό αλλά και εθνοφυλετικό επίπεδο, όπου ο μακεδονικός πληθυσμός είχε να αντιμετωπίσει τη συνδυασμένη βουλγαρική και ρουμανική προπαγάνδα υπό τη σκέπη του Οθωμανού κατακτητή. Εκτοπισμοί και βασανισμοί χωρικών, δασκάλων και ιερέων ακολουθούσαν, όπου η προπαγάνδα και ο θρησκευτικός προσιλητισμός δεν έπιανε τόπο. Τα μοναδικά όπλα τα οποία είχε να παρατάξει ο δοκιμαζόμενος μακεδονικός πληθυσμός ενάντια στην ύπουλη και βάναυση πολιτική του τριπλού αυτού εχθρού ήταν η ορθόδοξη πίστη, τα σχολιά και τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα. Τα όπλα εκείνα ήταν που κράτησα ζωντανή μέχρι και σήμερα την ψυχή του ελληνισμού. Thank you.
1894 συστήνεται στην Αθήνα κυρίως από στρατιωτικούς η Εθνική Εταιρεία. Σκοπός της, η ανασωπήρωση του εθνικού φρονήματος, η επαγρύπνηση επί των συμφερόντων των Ελλήνων, η προπαρασκευή της απελευθέρωσης αυτών δια πάσης θυσίας. Από την άνοιξη του 1903 ιδρύεται η Μακεδονική Φιλική Εταιρεία, που σαν σκοπό είχε να πιστεί η ελληνική κυβέρνηση να ενισχύσει την ένοπλη άμυνα των ελληνικών πληθυσμών της Μακεδονίας. Είχε όμως προηγηθεί στη Θεσσαλονίκη τον ίδιο ακριβώς χρόνο η ίδρυση του μυστικού ελληνικού μακεδονικού κομιτάτου από Θεσσαλονικής και τον Αουσαίο Γεώργιο Κίρτσι. Ένα χρόνο αργότερα, το έτος 1904, ακολουθεί η ίδρυση του Μακεδονικού Κομιτάτου, με σκοπό την αποστολή σε αυτή ενόπλων σωμάτων. Οι αγώνες και οι θυσίες όλων αυτών των αγωνιστών χαράχθηκαν βαθιά στη μνήμη του ελληνικού λαού. Η Μακεδονία της Αρμούσα τόνισε για τον καθένα τους ξεχωριστά τραγούδια για τα κατορθώματά τους και τους ηρωισμούς τους. Η θυσία του Παύλου Μελά το 1904 στη στάτη της Καστοριάς πυροδότησε σε όλη τη Μακεδονία τη φλόγα της Λευτεριάς. Η Νάουσα πρωτοστάτησε στον αγώνα και πάλι λόγω του ακριβούς ελληνικού στοιχείου αλλά και των νοπών αναμνήσεων των αγώνων του 1822. Γι' αυτό και δίκαια αποτέλεσε κτίριο του Μακεδονικού Αγώνα και το τρίτο κατά σειρά στρατηγείο μετά από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Πολλοί Ναουσαίοι πλαισίωσαν τα αντάρτικα σώματα, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στον αγώνα, διακυβεύοντας μάλιστα ακόμη και την ίδια τους τη ζωή.
γαλάξιες απόγονοι των ηρωίδων του 1822 αποτελούν οι γυναίκες της Νάουσας, κάθε κοινωνικής τάξης και ηλικίας. Αψηφώντας τον κίνδυνο, αποτελούσαν τον προπομπό, αλλά και τον σύνδεσμο της μετακίνησης των ανταρτών εντός της πόλεως. Τροφοδοτούσαν τα αντάρτικα σώματα, έκρυβαν, περιποιούνταν τους καταδιωκόμενους και συχνά τραυματισμένους μακεδονομάδους. Όσους πέθαναν, τους χτένισαν, τους στόλισαν, τους μυρολόγησαν, καλύτερα από μάνες και αδερφές. Επιστέγασμα όλης αυτής της δραστηριότητας αποτέλεσε η ίδρυση της αγαθοεργού αδελφότητας κυριών Ναούσης, στα 1905, που υφίστανται έως και σήμερα. Ήταν η έκφραση αναγνώρισης της προσφοράς και της θυσίας στο κοινό για την πατρίδα αγώνα των Ναουσαίων. Κύριο μέλημα της αδελφότητας ήταν η ηθική και η οικονομική στήριξη των οικογενειών των θυμάτων των κομιτατζίδων, αλλά και των οικογενειών των νεκρών πολεμιστών του αγώνα.